Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι, τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ. Έτσι και εμείς αντιμετωπίζουμε τώρα ένα πρόβλημα που είναι φυσικά προσωρινό. Αναβάλλεται η γιορτή του Τσίπουρου για τις 6 Νοεμβρίου λόγω καιρικών συνθήκων. Κατόπιν επικοινωνίας που είχαμε με την πολιτική προστασία, μας ανακοίνωσαν ότι θα υπάρχουν βροχοπτώσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εφικτό σε έναν εξωτερικό χώρο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωσή μας. Και μπορούσε να γίνει, αλλά να ψυχάλιζε, να τη χαλούσε και να μην γινόταν όπως πραγματικά μπορούσε να γίνει. Όλη την ημέρα θα έχει βροχές, οπότε σίγουρα δεν θα το ευχαριστηθεί κανείς και ούτε θα επιτευχθεί ο στόχος. Και ήταν μια απόφαση από κοινού να αναβληθεί προσωρινά. Και φυσικά εντός των ημερών θα σας ανακοινώσουμε τη νέα ημερομηνία. Νέα ημερομηνία εντός των επόμενων ημερών, οπότε σταματά και η προβολή του συγκεκριμένου σποτ, το οποίο κάνει λόγο για την Κυριακή 6 Νοεμβρίου. Κυρία Χρυσαφούδη, επειδή ξέρετε τώρα το διαδίκτυο έχει τέτοια ταχύτητα και τέτοια δύναμη και δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ένα να εκφραστεί. Εσείς αρχικά επικοινωνήσατε, είχατε βγει και στην εκπομπή μας και τα είχατε πει με τους άμεσα εμπλεκόμενους αμβικούχους, όπου παρά την όποια κατάσταση την οποία βιώνουν, συμφώνησαν να γίνει η ημέρα του Τσίπουρου, έτσι. Παρά το γεγονός ότι τα σταφύλια είναι άκοπα, είναι αδιάθετα, έχει αυξηθεί ο φόρος στο Τσίπουρο, συμφώνησαν να γίνει. Όμως δεν μπορείτε να τους καλλιεργήσετε όλους και κάποιοι εξέφρασαν τη δυσφορία τους και την αντίδρασή τους λέγοντας ότι ας γίνει, καλώς να γίνει, ήμασταν πρωτοστάτες, ήμασταν πρωτεργάτες αυτής της ημέρας, προσπαθούσαμε για το καλύτερο, αλλά φέτος δεν θα συμμετάσχουμε γιατί έχουμε πένθος. Τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όταν ξεκινάω να κάνω μία εκδήλωση, βασικά πριν ξεκινήσω, καταρχάς μιλάω με τους αρμόδιους και τους υπεύθυνους. Ναι. Θεώρησα υποχρέωσή μου το να μιλήσω με τον πρόεδρο των αμβικούχων, όχι για να το ρωτήσω αν θέλουν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή ή όχι, αλλά για να δω αν θα συμπαρασταθούν και αν θα είναι στο πλευρό μας. Δεν ήξερα να σας πω την αλήθεια ολοκληρωμένα τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο πρόεδρος των αμβικούχων μου το είπε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία και φυσικά του εξέφρασα την αμέριστη συμπαράστασή μου και την προσωπική μου αλλά και του Δήμου. Γιατί το λέω και το τονίζω και θα το ξαναπώ ότι ο Δήμος εμπράκτος στέκεται δίπλα σε όλα τα προβλήματα των συντοπιτών μας, των συμπολιτών μας και τα εκφράζει εκεί που πρέπει να τα εκφράσει και στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα αρμόδια υπουργεία. Το είδατε και το διαπιστώσατε μετά την τελευταία χαλαζόπτωση, το τι συνέβη στην Ελευθερούπολη. Ήρθε η μισή Βουλή χωρίς υπερβολές. Αυτό που ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε, το κάναμε και με το παραπάνω, γιατί ποτέ ξανά δεν ήρθαν τόσοι επικεφαλείς και αρμόδιοι να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα της περιοχής μας. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, δεν είναι αρμόδιος ο Δήμος ούτε αποζημιώσεις να δώσει, ούτε κάπως αλλιώς να βοηθήσει τους αγρότες. Μέσα σε αυτούς τους αγρότες λοιπόν που υποφέρουν, που είναι η αμπελουργή, η ελαιοπαραγωγή, η αμυγδαλοπαραγωγή και όλοι οι υπόλοιποι, είναι φυσικά και η αμπελουργή που αναφέρουμε σε αυτούς γιατί η γιορτή Τσίπουρου έχει άμεση επαφή μαζί τους, έτσι. Συνδέονται άμεσα. Ήταν μία πρόταση και του Προέδρου να κάνουμε την εκδήλωση ότι είναι μαζί μας και ότι κάποιοι αμβικούχοι θα συμμετέχουν. Τελικά δεν ξέρω το παρασκήνιο για να σας το πω. Άρχισαν να υπάρχουν κάποιων ειδών διαμαρτυρίες γιατί κάνουμε τη γιορτή, γιατί δεν τους συμπαραστεκόμαστε κτλ. Το γιατί δεν τους συμπαραστεκόμαστε φάνηκε από όσα προείπα. Αν πραγματικά συμπαραστεκόμαστε ή όχι. Θα ήθελα να τονίσω και να πω ότι αυτή η γιορτή θα είχε και ένα διαφορετικό χρώμα. Δεν θα ήταν σαν την προηγούμενη. Το γιορτή εντός εισαγωγικών. Ημέρα. Και εμείς δεν το θεωρούμε γιορτή. Και εμείς δεν το θεωρούμε γιορτή, γιατί δεν είναι ότι θα πάμε να διασκεδάσουμε εις βάρος των ανθρώπων που υποφέρουν. Αλλά να σας πω κάτι, όπως είπατε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν τόση μεγάλη δύναμη, που εγώ προσωπικά είχα προετοιμαστεί να αναφέρω και δύο πράγματα για τα προβλήματά τους. Είναι ένα μέσο, αν μη τι άλλο, να επικοινωνήσεις και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και να ακουστεί. Να ακουστεί πέραν από το καφενείο, και πέρα από τους καφέδες. Να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο, έτσι ακριβώς. Και φυσικά ακριβώς, να αναδειχθεί και το προϊόν. Σωστά.
όντως αντιμετωπίζουν, και το λέω και μέσα από την εκπομπή σας, πάρα πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα που θα τα δούμε και στη συνέχεια του χειμώνα. Και όντως είναι τραγική κατάσταση. Τι να πω εγώ τώρα, να οροποιήσω τα πράγματα? Δεν οροποιούνται, όσο και να προσπαθώ και όσο και να το θέλω. Είναι τραγική κατάσταση. Τα σταφύλια είναι κρεμασμένα στα αμπέλια. Τα περισσότερα έχουν δοθεί για λάντζα, διότι δεν υπήρχε η αναμενόμενη ζήτηση στην αγορά και φυσικά στις εξαγωγές. Μίλησα προχθές συγκεκριμένα με φίλο μου, με πελάτη μου, ο οποίος είναι αβικούχος, έχει δικό του καζάνι, βγάζει τσίπουρα και μου είπε: Μυρσίνη, στο Τελωνείο πέρσι πλήρωσα 450 ευρώ και φέτος μου ζητάνε 1.700. Πώς εγώ να μην καταλάβω έναν τέτοιο άνθρωπο? Δεν κατέβηκα ούτε από το βουνό, ούτε από την πόλη είμαι. Και εγώ από χωριό είμαι και οι γονείς μου έχουν χωράφια και όλος ο κόσμος που συναναστρέφομαι αγρότες είναι. Δεν ζω σε άλλο πλανήτη. Το θέμα όμως ποιο είναι? Με το σκεπτικό το ότι θα βοηθούσαμε όλη την υπόλοιπη τοπική κοινωνία εκεί, γιατί πέραν από τους αγρότες είναι και ο εμπορικός σύλλογος, με τον οποίο επίσης έχω μιλήσει και είμαι όλες αυτές τις ημέρες σε επικοινωνία μαζί τους, οι οποίοι όμως επιθυμούσαν να γίνει η γιορτή. Γιατί μου είπαν συγκεκριμένα, ήταν να κλείσουμε τα καταστήματά μας για το χειμώνα και τα κρατάμε για την ημέρα του τσίπουρου για να δουλέψουμε έστω και μια μέρα παραπάνω για να βοηθηθούμε. Ναι. Εγώ πώς να γίνω την πλάτη μου σε όλους αυτούς? Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πας να βοηθήσεις 10 και να κάνεις κακό σε άλλους 100. Θεώρησα ότι έπρεπε να γίνει η γιορτή και το θεώρησα. Δεν είναι στον ελληνικό δικό μου. Όλες οι αποφάσεις παίρνονται μέσω από το ΔΣ, εννοείται και σε συνεννόηση και με τον Δήμαρχο και με τους πάντες. Δυστυχώς ή ευτυχώς η πλειοψηφία επιθυμούσε να γίνει για να πάρουν μια ανάσα οι επαγγελματίες μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του χειμώνα, που αρχίζουν να έρχονται τα καύσιμα που θα πρέπει να ανάψουν όλοι οι καλοριφέρ, που έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος, και κάπως είναι μια ανάσα για τον τόπο μας αυτή τη νεκρή περίοδο του χειμώνα. Δεν ξέρω τι θα έκανε κάποιος άλλος στη θέση μου. Μάλιστα, μετά την... Να εκμεταλλευτώ, συγγνώμη, αυτό το γεγονός, ναι, εντός εισαγωγικών το εκμεταλλευτώ, προωθώντας και δίνοντας φωνή στους αμβικούχους να κοινοποιηθεί το πρόβλημά τους ακόμη περισσότερο. Εδώ δεν τώρα είναι το τερπνόν με το τομοβελί μου. Δηλαδή, και από τη μια γίνονται αυτού του είδους οι εκδηλώσεις για να αναδειχθεί το προϊόν στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, και από την άλλη να ακουστούν και τα όποια προβλήματα υπάρχουν στον εκάστοτε κλάδο. Ενώ το κάστανο, ας πούμε, διέπρεψε και πρότευσε με 5.000-6.000 κόσμο, πόσο κόσμο φιλοξένησε το Καστανόδοσος, και ο κύριος Τέριος Κερχαγιάς, κυρία Χρυσαφούδη, προσπαθούσε να κάνει υπολογισμούς και ιστορική αναδρομή επί τότε του αείμνηστου Τριαντάφυλλου Κουκούδη που γινόταν οι γιορτές, και έλεγε, υπολόγιζε ότι πάνω κάτω τόσο κόσμο είχε. Στέφτηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το κάστανο, έτσι? Η αλήθεια είναι ότι στέφτηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το κάστανο. Η ανάγκη του κόσμου το να βγει, ο καιρός που βοήθησε. Απλά επειδή μου είπατε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προηγουμένως και τα όσα ακούγονται, θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι και σε αυτό, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι στη γιορτή του Κάστανου, γιατί κάποιοι γράψαν ότι δεν υπήρχαν. Υπήρχαν πάρα πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι που αποδεικνύονται από αυτές τις περιβόητες φωτογραφίες που τελικά μένουν. Και θα ήθελα να πω ότι όταν μες στην καρδιά του χειμώνα διοργανώνεις κάποιες εκδηλώσεις, φυσικά και παίρνεις ένα ρίσκο. Δεν είναι θέμα γκαντεμιάς. Με το Θεό δεν μπορεί κανείς να τα βάλει. Θεωρώ οι καλοπροαίρετοι και χαμογελαστοί άνθρωποι δεν φοβούνται την γκαντεμιά, προχωράνε μπροστά. Δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει την άλλη εβδομάδα, θα γίνει σε δύο εβδομάδες, θα γίνει τώρα. Έτσι. Ακριβώς. Και έχουμε μια... Θέλω να διευκρινίσω. Η μέρα του Κάστανου και η μέρα του Τσίπουρου σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήρθα εγώ από το πουθενά και τις δημιούργησα. Υπήρχαν οι εκδηλώσεις, ήταν μικρές γιορτούλες τοπικές που ξεκίνησαν από τα τοπικά συμβούλια, από τους πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά εντωμεταξύ έχουν μεταφερθεί στην κοινοφελή επιχείρηση και γι' αυτό το λόγο έχουν πάρει αυτή την έκταση, αυτό το μέγεθος, και έχουν γίνει γνωστές στο Πανελλήνιο, και δεν ντρέπομαι να το ομολογήσω και ούτε διστάζω να το ομολογήσω.
Σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος μιλάνε για τις γιορτές του Παγκαίου. Γιατί η μέρα του Τσίπουρου και είναι μετά ακριβώς την ημέρα του Κάστανου, μια και το Κάστανο είναι του χειμώνα, μια απορία την οποία μας εκφράζει ο φίλος τηλεδετής και εγώ μπορώ να συμπληρώσω ότι ίσως η μέρα του Κάστανου είναι ο προπομπός για το τι θα ακολουθήσει για τη χειμερινή περίοδο. Η ημέρα του Κάστανου ήταν καθιερωμένη να γίνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, διότι είναι και η περίοδος των Καστάνων, έτσι, ναι. Της μηδής του Κάστανου. Και ήταν κάτι το οποίο που παλιά δεν είναι τώρα. Εγώ θυμάμαι δήμαρχοι και δήμαρχοι που περάσαν και γινόταν αυτή η γιορτή. Δεν γίνεται τώρα πρώτη φορά. Σωστά. Και να σας πω ότι δεν γίνεται μόνο σε εμάς. Την ίδια Κυριακή, στις 30 του Οκτώβρη που έγινε σε εμάς, γινόταν και στην Κρήτη ταυτόχρονα. Και στην Αρκαδία, και στην Αρκαδία πέρα από την Κρήτη. Είναι η περίοδος αυτή. Και για ποιο λόγο γίνεται την επόμενη Κυριακή, την πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη, το Τσίπουρο, επίσης επειδή γινόταν και επίσης επειδή είναι η έναρξη των καζανιών, που βάζουν φωτιά στα καζάνια και αρχίζει η παραγωγή του Τσίπουρου. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, μάλιστα, είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε. Θα ήθελα να συνεχίσω και να σας πω για αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι αυτές οι γιορτές όντως είχαν ξεκινήσει από τις τοπικές κοινωνίες και μετά πέρασαν στους Δήμους μετά τις συνενώσεις κτλ. Να ξέρετε ότι την έκταση που πήραν οι γιορτές αυτές και γίνανε στο Πανελλήνιο γνωστές οφείλεται και στο γεγονός ότι δίνει η Κοινοθελής και ο Δήμος Παγκαίου πάρα πολλά χρήματα για αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν είναι ποσά που μπορεί να ανταπεξέλθει ένας πολιτιστικός σύλλογος ή ένα τοπικό συμβούλιο. Ναι. Ναι, και γίνονται κινήσεις γενικότερα για να προβληθούν και να προβληθεί και η τοπική κοινωνία. Γιατί δεν προβάλλεται μόνο η γιορτή. Εννοείται. Πάνω από 8.000 ευρώ κοστίζουν και η μία γιορτή και η άλλη. Δεν νομίζω ένας πολιτιστικός σύλλογος να έχει τη δυνατότητα να καλύψει αυτά τα έξοδα. Δεν ήρθε κανείς από το βουνό και είπε ότι εγώ ξεκινάω αυτή τη γιορτή. Υπήρχε, υπάρχει και μακάρι να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Να προωθούμε τα τοπικά μας, να διαφημίζουμε τα τοπικά μας προϊόντα, να προωθούμε το Δήμο μας να το διαφημίζουμε και να έρχεται κόσμο ώστε να δουλεύουν οι συντοπίτες μας, οι συγχωριανοί μας, οι συμπολίτες μας και να μπορούμε όσο μπορούμε να τους βοηθάμε.